Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μαθητάκης, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση από τον κλειστό του Έρντομ. Πιο συγκεκριμένα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική μεταξύ Sky The Limit και Καρφία Ράτλερ. Δύο ομάδες τρέχουν αμφότερες από ήττα. Στεριόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το κάνει το 2-0. Ο Στεριόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος κλέφτης στην Γαλλία 9 στην Winter Development με 3,1 κλεψίματα ανά αγώνα. Νούμερο 1. Στο διαφρύς έξω τώρα από την κορυφή. Το πάκι ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας κάνει κάποιες δηλώσεις και δεν έχω πει αυτό που θέλω να πω. Η Ευκαρπία Ράτλερς λοιπόν προέρχονται από μια ήττα στην Ανκαρίνα, η οποία πραγματικά κρύφτηκε στις λεπτομέρειες απέναντι στους Airballers με 55-53 κέρδισαν οι Ballers. Από την άλλη, Sky The Limit προέρχονται από ήττα με 52-66 από τους Jackals με 14 πόντους. Ο Τζαρίδης παροίδησε επιθετικό rebound με 6 παίκτες και οι δύο ομάδες. Συνολικά, Τζίμι, στις 2-3 θα μετρούσαν, έμπαινε σε δύο χρόνο της επίθεσης. 2-3 παραμένει. Sky The Limit, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν πολύ κοντά στο να κυρώσουν το παιχνίδι το απόγευμα. Βάτσις, καυτή πάσα, καφάσεις, πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα ανάποδο, λέει απέναντι σε δύο, είναι άστοχος, αμυντικό λοιπόν από το Αστέριο. Και υπάρχει Ζάμπολ, το οποίο αφήσει το καφάσι, το νούμερο 8. Sky The Limit, οι οποίοι είχαν 2-12 στην περσινή development, στην Winter, και ένα εντυπωσιακό 6-1 στην Evolution, μιλάμε πάντα για regular season. Και μάλιστα η μία ήττα που έκαναν ήταν από τον Μπαμπούλα, ο οποίος πλέον είναι γνωστό ότι το έχει σηκώσει την Evolution κατά τους Monsters, οι οποίοι έφτασαν πολύ κοντά σε ένα μεγάλο comeback. Κλάμπηκε τώρα η μπάλα, Sky The Limit, στην πίστη ένα τζάμπινγκ, δεν θα δικαιώσει τον Μάσκο. Στεριόπουλος σκανάρει το γήπεδο, Λαζαρίδης είναι σχετικά κοντά του, θα πάρει τώρα την μπάλα. Στην κίνηση ο Τζίμι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, διάστοχος με τη μία! Ο Βασίλης Τούπας, το putback. 4-3 λοιπόν με έναν σχετικά εντυπωσιακό τρόπο. Έχει βαρέσει κόκκινο, αλήθεια είναι. Εμείς, τώρα ήταν το Τζιόπουλο. Πάση, κάνει μια προσπίση, απέναντι στον Αστέριο, χρησιμοποίησε το κορμί του και υπάρχει σφύριγμα. Έσπασε το φάουλο, το φάσεις. Το πρώτο φάουλο στη βραδιά. Βραδιά. Οκ. Στο και τέταρτο και ακόμα ο ίδιος είναι ντάλα έξω. Ας όμως την πρώτη το φάσεις. 4-3 θα παραμείνει. Αφού στην τέσσερι με παρόμοιο τρόπο επιθετικό rebound όπως από τον Παπαδόπουλο. Βρίσκουμε αρκετά ψηλό σήμα τώρα οι Sky The Limit και απολαμβάνουν τους καρπούς σε αυτή την επίθεση. Μάχη για το rebound και πάλι είναι άστοχο. Το πάνω του Παπαδόπουλου να μαζέψει ένα ακόμα. Σεριόπουλος, ο οποίος αναμένεται εκεί απόψε να παίξει σε ρόλο point guard, θα πάρει ένα σούτ απέναντι στον Τζάνι και είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε, αμυντικό λιμπάνο στο λεφάκι. Και προσωπικά νέα πίσω από ακριβώς στο τάχη γήπεδο είναι το πολύ 50 εκατοστά μακριά από αυτό και παίζει δεκάρι παιδιά. Ελπίζω να μην φάω καμιά μπάλα στο κεφάλι, εάν αυτό δεν έχει μπει θα είναι πολύ ωραία νέα για μένα. Εφάσεις. Για μια ακόμα προσπάθεια προσωπική είναι άστοχος που θα κερδίσει το φάουλ και πάλι. Αυτό είναι το πρώτο έργο αυτή τη φορά. Φαίνεται λίγο απογοητευμένο. Είναι και με τον Άσκο και με τον Λεφάκη τώρα. Δύο μηδέν πλέον το φάουλ. Αυτό δεύτερη και πάλι. Θα δούμε αν θα συνεχίσει το σερί χαμένων βολών. Υπάρχει θετικό rebound αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι το Παπαδόπουλο. Ζήτησε φάουλ και το πήρε. Τριόπουλος τρέχει, θα έχει μια πάσα και με εντύπωση την έψαξε, δεν την βρήκε. Τώρα θα την βρει στο πρόσωπο του Δήμη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Βασίλης Τούπας. Πού ήταν το φάουλ. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ. Βασίλης Τούπας ο ίδιος την επαναφορά. Δήμη, αυτοί παίκτες ένας από αυτούς είναι και ο Τριόπουλος που πήρε την μπάλα. Ζαρίδης για 3 έχει αυτό το σουτ, δεν το αποδεικνύει τώρα. Ζαρίδης είναι ένας βασικός στην Ευκαρπία Ράτλερς και παίζει μαζί με τον Αστέριο. Για να δούμε πώς θα κάνει workout αυτό. Ενώ περιμένεις τον πάγκο δεύτερος, το νούμερο 0. Θα είναι μια προσπάθεια δεν θα δικαιώσει. Αυτή τη σκόρη μπάουν και καλάθι από τον Άσκο. Στο Τζόμπουλος.
περίεργο να είμαι στο Μπασκετάκι και να έχει μέρα ακόμα έξω. Τζίμι, θέλεις να με... Να σκω ένα σουτ θα έρθει και θα μπει. Ήρθε σαν τον Μπελαργό. Από το Αστέριο. 6-5. Τι είπα μόλις πριν. Το προσπερνάμε. Για να δούμε αν θα προσπεράσουμε η Sky's the Limit το κακό ποσοστό που έχουμε στις βολές. Στεφάκης πήρε την μπάλα και ένα σκρέμβο Παπαδόπουλος θα το εκμεταλλευτεί. Σουτάρει για 3 συνάστοχο στο αμυντικό rebound airball. Τεριόπουλος πρώτη πάσα στο Λαζαρίδη. Βασίλης το πάση και ξεφυγεί δεν πήρε την μπάλα. Αυτή η πάσα και πάλι στην κίνηση Στεριόπουλος έχασε την ισορροπία του. Δεν έκανε κάτι καλό, η μπάλα κλάπηκε. Sky's the Limit το πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Έχει βρει χώρο και πάει μόνο του μέχρι μέσα. Αέρινος και δικαιώνεται ο Νάσκος. 6-7. Μία σε και μία μου το παιχνίδι. Λαζαρίδης. Βασίλης του πας. Περίμενα σφαίρα από τον Τζίμι, ψηλότερος Νάσκος τώρα απέναντι του. Υπάρχουν αλλαγές στο μακαρίσμα του Sky's the Limit. Τελειόπουλος σου για τρεις παρέντες ενσωμένος χέρι. Μια άσκοπος. Νάσκος. Τσάνης. Έχει μέσα στέκεται, εκτελεί απέναντι στον Αστέριο. Ήρθε σαν να δώσει τροτήρας, δεν πήρε το δυνητικό του πάνω στο καβάζι. Παρα λίγο το λάθος. Συγκρατεί τελικά ο Τσάνης, όχι. Ούτε ο Τζίμι. Κάνε να περάσει εκτός. Ωραία κίνηση τώρα ο Λαζαρίδης, πήρε από τον Βασίλη Στούπα, πάει μέχρι μέσα, κόπηκε, είπα χόπα, Βασίλη Στούπα, τώρα ρίξε και λίγο στο ποδόσφαιρο, ποδοσφαιράκι loading, για να δούμε. Δεν έχουν κάνει την αλλαγή που έχουν ακόμα τη θέση. Μία έκαθεν. Υπάρχει στήριγμα. Οπα. Υπάρχει φάουλ 3-0. Δεν λέει τώρα ο Ρέφτο την γραμματεία. Παπαδόπουλος. Αν την πάρει καλά, είναι άνθρωπο. Δείτε φάουλ δεν το πήρε. Τζίμι. Βασίλης Τούμπας ψηλά η μπάλα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα σε πρώτη φάση, αλλά την κατοχή σε δεύτερη με αυτοθυσία. Ωραία λέξερ πάσα του Στεριόπουλου στο Λαζαρίδη. Τι βίζιον από το Στεριόπουλο. Μαέστρος. Σε μια επίδυση η οποία έμοιαζε καταδικασμένη πριν καν πάρει την μπάλα αυτός. Βρήκε την πάσα, Τσάνης. Παπαδόπουλος. Είναι ένα σκρίνο τώρα λεφάκης. Λεφάκης ένα jump shot άσκο, λεφάκης στην κορυφή. Με μακρινή πάσα, λάθος τώρα στο Στεριόπουλου, η Φάκης έκλεψε. Τώρα στην κορνία Τσάνης έχει βρεθεί ελεύθερος σου για 3 σαν πέναλτι, είναι άστοχος όμως Αστέριος το rebound. Ο Παπαδόπουλος διεκδίκησε και αυτή την φάση. Ο Στεριόπουλος έχει περάσει εκτός μαζί με την μπάλα. Ωπς, η βόμβα. Όχι όλα καλά. Φορά λοιπόν για τους γαλανόλευκους. Τσάνης, ιδιαίτερα δραστήρι η Sky's the Limit είχαν κατέβει development στην Evolution τώρα για το Summer όπως και η Ράτσελ. Λεφάκι σου για τρεις άστοχος. Airball καβάζει με τον εαυτό του. Χρωματοποιηθεί αλλαγή, καφάς έχει περάσει τον πάγκο. Περάσει ο έντερος ψηλός τώρα για το Sky's the Limit. Παραδείγμα. Βασίλης του Πασούτ για τρεις άστοχος, καταδείγμα στο rebound. Θα πάρει τώρα την μπάλα στον Άσκο. Τη ζητήση έχει βάλει στο low post τον Τζίμι, έχει κλειστεί από δύο, υπάρχει deflection. Πήγε και σε αυτή την μπάλα ο Βασίλης Τούπας. Μπάλα πέρασε εκτός συνόρων του γηπέδου, πήγε στο απέναντι γηπέδο. Καταρρήμαστε στην παραφορά. Κάτι πίσω πέρα από το λεφάκι, έχουμε δίμωση για τον πιο παίκτη μακιά της άμυνα. Ο δεύτερος, Τσάνης, πάρει ένα σκέφτο τον Παπαδόπουλο. Παραδείγματος πέρα στον Ζαρίδη μέχρι μέσα, δέκτοχος. Στο 9, αποφάσισε λοιπόν με άμυνα από τον πάγκο, επισημώνει την ομάδα του. Ο Γιόμπλος. Ο Ζαρίδης δίνει screen. Δεν υπάρχουν αλλαγές τώρα από σαρμογές στην άμυνα, ενδιαφέρον. Τζίμι. Ο Ζαρίδης. Ο
Κούπας τώρα έφερε ένα σκρίνο του Λαζαρίδη, πήγαινε να επιστρέψει την μπάλα. Υπάρχει πόδι του Καροδίμου, η μπάλα θα περάσει και πάλι εκτός αγωνιστικών συνόρων. Είμαστε παραπάνω 14 δευτερόλεπτα για τους Κράτλες. Σεργιόπουλος. Βασίλης Τούμπας παίρνει ένα σκριν, πάει αντίθετο με αυτό που θέλει ο Λαζαρίδης. Σούτια 3 θα το πάρει. Άστοχος όμως ο Δίνει. Παπαδόπουλος στο rebound. Δύο ομάδες έχουν βρει ελεύθερα σούτια 3 και δεν τα έχουν εκμεταλλευτεί ενώ τα έχουν πάρει. Νάστος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τώρα. Η μπάλα κλάπηκε. Εκλάπη. Σεργιόπουλος. Λαζαρίδης σε ένα ύψος των ελευθέρων πολλών. Σουτ είναι άσοβο. Σε ένα ύπνος ελευθέρων πολλών. Σουτ είναι άσοβο, το τι. Σπουδαίο τεχνικό, να σκοτ. Ένα σκέφτος από τον Ρόπουλο. Έχει βρεθεί προς τιμήν ελεύθερος. Δεν το πήρε το σουτ. Μήμως, τα 6 δευτερόλεπτα τώρα πρέπει να βιαστεί. Δεν είμαι σίγουρος αν θα αντιληφθεί. Παίξει την Ελληνική θα πάρει ένα σουτ ενδεχόμενο που έκανε. Δίνει το rebound. Πέτρε στον Παπαδόπουλο, πίσω πέρα και εκεί πέρα για να διεκδικήσει το rebound. Και τώρα στην κίνηση ο Βασίλης Τούμπας, ένα ακόμα vision, ένα καλάθι το οποίο σχεδίασε, για το οποίο είναι πολύ υπεύθυνος ο Σεργιόπουλος. 19, τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Μάκης, μάλιστα έχουν εντύπωση ότι άλλαξε στον αέρα την αποφασή του, ήθελε να δώσει τον Καραδίμο, ο οποίος δεν είναι τώρα στην γωνία στην οποία ήταν. Ο Ρόντος δίνει screen λεφάκες, είναι να βγει την καιρόλα, αλλά ήταν εκεί πέρα ο συνείδης ύποπτος, ο Σεργιόπουλος τέκλεψε. Απέναντι στον Άσκο τώρα, ένας εναντίον ενός, είναι πιο γρήγορος, κόβει αλλά με φάουλ. Δύο βολές. Ο Σεργιόπουλος 0 στις 1 πλέον. 0 στη 1. Τώρα το πω έτσι σαν ρομπότ. Έστοχος. Στη δεύτερη 1 στις 2 για Ράτλερ. Συμβολές 0 στις 4 για Σκάιν Τελίμις. Θα το καταφάσει 10-10. 0-7 τρίποντα. 1 στα 4 τρίποντα για Σκάιν Τελίμις. Έχουμε time out. Πρώτος στην αναμέτρηση. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για το μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν από το Erdom και στο Erdom. Έχουμε ξανά παιχνίδι επί το πρώτο time out στην αναμέτρηση. 11-9 το σκορ. Πρόκληση είναι για τους Sky the Limit. Ζάνης Καροδίμος. Βασικά του Ζάνης εκτελέσει πίσω από αυτό είναι άσχημα που παίρνει στον αστέριο. Αμυντικό rebound σε Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος, έδειξε Τσάνι. Βέζει πλάτη για να περάσει υπόγεια, έχει βρεθεί ελεύθερος στον Τζίμι. Έξτρα πάσα στέρεο σε ένα μακρινό δίποντο. Είναι άστοχος που παίρνει στον Καραδίμο, ο οποίος πήγε τεροχρονισμένα πάνω του. Καραδίμος λάθος. Παραλίγο, Σεργιόπουλος δεν έξερθε, άστοχος πάει μέσα, ωραία πάσα στην κίνηση. Δεν θα έρθει το καλάθι του Τζάνι, ο οποίος παίρνει ίδιο στο επιθετικό ριμπάν με κάποιο τρόπο. Ο Δήμος είναι ανάποδο λέει αυτοκρατορικό τελείωμα. 40 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος πάει για να μην το πω δύο, βρήκε ελεύθερο παίκτη τον Βασίλη Τούμπα στο διατρίς. Αυτός άστοχος ούτε τώρα θα μπει το τρίποντο. Καρδίμος στο rebound. Μπάκης παίρνει αυτό του Καρδίμου και του τέκτορ μπάλα. Στον αστέρι αυτός κάνει μια ωραία κίνηση. Κλειστή, Λεφάκης του για 3. Άστοχο airball στα 5 δευτερόλεπτα. Και 5,6 απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Όλα για τους Ράτλερς έχουν περάσει ως όπως το νούμερο 0 εντός και στην Λαζαρίδη. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι Ράτλερς. 5,6 τώρα παίρνει στον Ράτλερ στην μπάλα σου για 3 από πολύ μακριά. Άστοχος είχε χρόνο να κάνει κάτι παραπάνω. Παίρνει επιθετικό rebound, το ίδιο θα μετρούσε. 11-11 λοιπόν, με αυτό το σκορ θα λήξει η πρώτη περίοδος. Το παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο τόσο στο σκοράρισμα όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Γενικότερα είναι αντιπροσωπευτικό εκτιμό. Στην
κορμαστική. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η υπέραξη της δεύτερης περίοδου για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την δύο και ποια θα αποχωρήσει στην δεύτερη ή σταθερή λύνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πίσω του έρδο, πρώτη καταστή για το δεύτερο δεκάλεπτο το οποίο μόλις παρακολουθούμε είναι και το Sky's the Limit. Ζάνης. Κάσκος. Στο δάμι τώρα. Καλή στον Αστέριο. Πάρει ένα μαξιζό ζαμπτό και μια άσοφα θετικό λοιπόν το λεφάκι. Στο δάμι μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά. 11-13 έχει έρθει από τον πάγκο ψηλός του Sky's the Limit και στην κορφήνα είναι εντός ενώ στις δεύτερες περιόδου. Ένα της αυτής τουλάχιστον. Θα έχει περάσει πάλι εκτός. Λαζαρίδης την παραφορά, Στελιόπουλος. Τους υπάρχει πάλι Λαζαρίδης από τη γωνία στην Τζιάτ. Τρεις άστοχος, λεφάκι στο rebound. Κάνει ένα jump shot, βρήκε ελεύθερο χώρο, είναι άστοχος στην μπάλα. Λίγο να βγει εκτός, θα συγκρατήσει ίδιο στην μπάλα, δάχτυλο κατοχή. Γιώπουλος τρέχει. Πεστή πάσα. Δεν θα καταφέρει να βγάλει κάτι καλό ο Δίδης Τούπας. Το Κοντοδάμις κατάφερε να κάνει κάτι. Έδειξε την μπάλα εκτός. Γιόπουλος. Στην πάσα Βασίλης Τούπας επέρεψε ψηλότερα. Παίξει τον Κοντοδάμι, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound με κάποιο τρόπο. Όπως είπαμε το νούμερο 0. Δάνης. Θέλει να φτιάξει τον Κοντοδάμι. Στρέτς μπάρα ο Λεφάκης και το πήγε ρόλες. Και από δύο σκαστή πάσα. Τι έβγαλε ο Κοντοδάμις και καλάθι. Έδειξε 15. Όπως βάλαμε φάουλ. Έτσι το δάμε. Γιόπουλος. Ήταν το Βασίλης Τούπας για τρεις άστοχος. Μάχη για την μπάουλ θα βγει εκτός η μπάλα. Διαχειρός στον το νούμερο 0. Κάνεις. Λάσκος, πάλι Τσάνης. Εκεί μέσα θα κάνει ένα χορευτικό στον αέρα ο Λεφάκης και δικαιώθηκε απέναντι σε άμυνα ψηλά και μάλιστα σε καλή άμυνα ψηλά. Συγγιόπουλος. Μισορίδης είναι στην πάλι στην κορυφή. Ζήμης του μας είναι στον πάγκο τώρα. Είναι από τον Βασίλη Λαζαρίδης που ξαναδώσει την μπάλα, πήγε στις τρίτες, πέντε στο λεφάκι. Αυτός τελειώνει στον 4 δευτερόλεπτα. Λαζαρίδης το ξέρει, πάει μέχρι μέσα να απελευθερώσει και με κάποιο τρόπο ένα jump shot δεν θα το δικαιώσει. Αμυντικό ρυμπάτο του Κοντοδάμι. Λεφάκης. Φτάνει και το μαλλί, ωραίος. Έχουμε ζέστη. Αυτή η πάσα δεν θα περάσει τώρα από τον Τζάνι μέσα στον έντυρο ψηλό. Μην μπορείτε με τον Αντιμοδόπουλο. Ο Σύλλης Τούπας κίνηση στον ευνηδιασμό είναι έστοχος. Μόνος του τελείωσε την πάση. Ανάσα τώρα για τους Ράτλερ. 13-17. 0-1 το φαούλ. Κάνεις. Το δάμι. Δώσει την μπάλα και ένα σκύριο στο λεφάκι πίσω το εκμεταλλευτήσει για τρεις άστοχος. Ήταν από κάτω ο Τζάνης αλλά ο άλλος γκάρντ στο κύπελο στο πάτος στο κύπελο πήρε την μπάλα. Και τρέχει φέρει σαν να σου πω δίκιο γιατί το φάλλο του λεφάκι χαμηλά. Σίγουσε αμέσως το λεφάκι στο κέντρο. Και περνάει εκτός της θέσης του ο Καφάσης. Ψηλός βγήκε, ψηλός βγήκε. Yo
focus είναι lock-in σε αυτόν. Σκαστή πάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο στο Λαζαρίδη από το Σεργιόπουλο. Διάβασε το pick and roll. Ο guard των Rattlers. Το πρώην παίκτης των Spacers. Λαζαρίδης είχε βρει στο foul και με αυτό δύο βολές. Άσοχος στην πρώτη. Με το rebound ο Ρεφάκης από τον μπάγκο των STL. Λαζαρίδης άσοχος στο αμυντικό rebound από τον Καφάση. Καφάσης πάει σαν οδοστρωτήρας μέχρι μέσα, μέρεται σε δύο κόμπι και υπάρχει προσπάθεια για μία ακόμα φορά από τον Παπαδόπουλο για φάουλ. Την μπάλα έχει περάσει όλοι εκτός. Το 3-17 λοιπόν το σκορ παραμένει να είναι χαμηλό. Ο Στέριος μας έκανε τη χάρη και φύγει να μαζεύει την μπάλα. Πολύ εργαλείο. Συλλόσπονται Ράτλερ. Γιώπουλος τώρα θα πιάσει την μπάλα. Ο Δήμος του Παστήρα Αστέριος τώρα. Και πάλι στο Διόπουλος επέντευξε εξωμένος έρθει ψηλότερο παιδί που το δωράμι είναι άστοχος για τρεις. Η μπάλα θα περάσει, όχι εκτός από τον Βασίλη Στόπα, ο οποίος έσωσε την κατοχή. Επιθετικό ριμπάουντ και με τη μία στο Διόπουλος σας μπρόξει την μπάλα εκεί που είναι ο Καφάσης. Δήμος του Παστήρα Αστέριος αυτό που ήταν πολύ κυριολεκτική για αυτό που δεν καταφέρει να σκοράρει. Υπάρχει ένα θέμα με το χρονόμετρο. Εκεί μέσα είναι κομμένος αλλά με φάουλο. Κάνεις. Έτσι όπως δεύτερη 13-18. Μπροστά με 5 is the limit. STL, πιασάρικο ονόματα αρχικά. Ομολογουμένο. Τριβιόπουλος κάνει την πάση στο Λαζαρίδη και με τη μία κόβει μέχρι μέσα υπάρχει μισμάτς κατά του, οπότε βγαίνει στην γωνία. Και μία ακόμα κίνηση Βασίλης Τούπας μέχρι μέσα φυρίζει πάλι από τον ψηλό. Πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση κοντός να βγάλει την πάσα από τον δίτερο σε πάση περιπτώσει και να κόψει μέσα στην αγγέντα. Το είδαμε δύο φορές, δεν πήγε το καλάθι όμως. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τους Τράτσερς. Καφάσεις 10 δευτερόλεπτα. Το δάμι μακρινό δίποτα με μεγάλη καμπύλη με τα μπλάστα. Θα σμπρώξει πάνω από τον Παπαδόπουλο εκεί που είναι όμως ο Τζίμι Τούπας. Βασίλης. Πάλι Τζίμι. Καθίσει τον Άσκο. Άλλαξε ο Χίστα. Είναι άστοχος. Θα σε μικρό λιμάνι στον Καφάσεις και στήριγμα. Πάλι που έχει συνεχίσει τον Τζίμι. 2-3 πλέον. Φάνης. Τα 16 δευτερόλεπτα, ωραία πάση του Ταδάμι, ο οποίος έχει κλειστεί από 2, επελευθερώνεται. Καθώς βγαίνει εκτός. Πάει τώρα πέντε στον Αστέριο μόνο, έχει κλειστεί από 2 στιγμιαία και πάλι και στόχησε. Επιμένων νίκησε και επιμένων στην προηγουμένη περίπτωση μας. Έχει την διαφορά στις 7, Σεργιόπουλος. 13-20. Θα περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου, πάνω θα περάσει εκτός. Στέριος δεν συγκράτησε και τόσο θα αναλάβει να επαναφέρει. Time out που έχει καλέσει από τον πάγκο, έχω την εντύπωση ο Δημήτρης Τούπας με το νούμερο 0. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού για τα τελευταία 4:33 της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά από το Erdom. Έχω συνεχίσει να λέω από τη Σόνη Καρίνα, αλλά σήμερα δεν είμαστε εδώ. Γιωρίδης. Διατήσουμε την κορυφή, είναι άστοχος, είχε βρεθεί ελεύθερος. Άστοχος στο rebound. Το Δάμις. Στην τριγωνία στάθησε 13 δευτερόλεπτα ο Λεφάκης, πάλι το Δάμις. Την κίνηση ο Καφάσης δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει αυτό, αλλά είναι υπέρο ο Λεφάκης να σώσει τη μέρα, save the day. Για τρεις εφάκης από τη γωνία, άστοχο στο Φαίνεται στον Αστέριο. Υπάρχει επιθετικό ριμπάουντ του Δάμις. Και βήματα παράβαση κατά την κίνηση του Νάσου για την κίνηση ενέργεια. Ο Παπαδόπουλος τώρα έχει περάσει τον πάγκο των STL.
Ως το Δημήτρης Κούπας στο νούμερο 0 για τον καρδιασμό των Rattlers. Τελειόπουλος. Ζαρίδης. Έκοψε μέχρι μέσα και ζήτησε την μπάλα από τον Τζόπλο, ο οποίος πάει ανάμεσα σε δύο και κερδίζει το φάουλ επάξια. Εκ νέου στους 5, 3.45 με τη λήξη της δεύτερης περιόδου, συνεπώς του πρώτου μισθού, 2-4 τα φάουλ. Φτάνει. Αν βρέθει πάλι να δώσει ο Χρυσοδάμι στην επιλογή, υπάρχουν τρεις ψηλοί τώρα με τον Πεζενίνη. Δάσκο, Χρυσοδάμι σε καβάκι και λεφάκι. Χρυσοδάμι στα 6 δευτερόλεπτα. Για να βγάλει μια πάσα στέλιος, πήγε τον Γκλέπιο, μπαλά θα περάσει εκτός. Δύο δευτερόλεπτα. Ανανέωσε και λαθασμένα το χρονόμετρο. Κάτι θα πάει να διευθυνθεί τώρα ο ένας από τον δύο ρεύσεις με τη γραμματεία. Ναι, πράγματι, δύο δευτερόλεπτα για την επίθεση των Sky's the Limit. Λαθασμένα ανανέωσε ο χρόνος, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει μάχη, θα τελειώσει ο χρόνος, αλλά για να μην τελειώνε, δεν κατάφερε να σκεφτεί την μπάλα. Συνεπώς, δίνει και βγει στο ανοιχτό γήπεδο απέναντι στο Λεβάκι, ο οποίος πήγε. Αλλά ο Τζίνι έβαλε πλάτη σε αυτόν 17-20, λοιπόν ακόμα πιο κοντά οι Rattlers. Τάκης. Περνάει και αυτό στο κέντρο, καφάσεις. Δεν θα δώσει το σκηνό ο Χρυσοδάμης, πήγε να χαμηλώσει και να δεχτεί την μπάλα για να βαστάρει στην πρώτη φάση στο καστέρι, η μπάλα θα περάσει εκτός στην καλία μου του Βασίλη Τσίπα. Καφάσεις στην επαναφορά. Χρυσοδάμης. Αυτή πάσα λάστος για το κλέψιμο, έπεσε κάτω στο Στεριόπουλος, σηκώθηκε και σηκώθηκε και το ανάστημα των Rattlers, οι οποίοι έφεραν το κλέψιμο, αλλά λάθος στο λάθος. Θα πάσει πήρα από τον Βασίλη Στούπα, το ένα οχτάρι από το άλλο οχτάρι, πέρασε με σλάλο μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο, απέναντι και σε τρίτο. Χρειάζεται όμως να σκαφάσει, ζήτησε πάνω δεν το πήρε, Στεριόπουλος σκαστή πάσα ωραία στο Λαζαρίδη και αυτός ξέρει πολύ καλά τι να κάνει, 19-20. Σάνης. Ήρθε στην κύριο Κοζοδάμις. Στα 16 χρόνια στην κίνηση, ωραία στον Τζάνι και πάλι. Πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα. Έχει κλειστεί από δύο. Κοζοδάμις. Τελειόπουλος. Ωραία πάση του Λαζαρίδη, ο οποίος με μια προσπίση δεν απελευθερώθηκε από τον Καφάση. Παρέμενε αυτός κολλημένος πάνω του. Στην διατρίση ούτε τώρα όπως πάσει το ρόδιο ο Τελειόπουλος. Και συγκρατεί τον Τζάνι, δεν βγήκε εκτός την μπάλα. Δάσκος έχει βρεθεί ελεύθερος, τώρα λίγο πιο ανοιχτό μπάσκετ βλέπουμε τα τελευταία λεπτά. Βλέπετε τα εμβολή τους SQL, οι οποίοι είναι μπροστά με 5, 19-24. Στεριόπουλος. Ακόμα 103 δευτερόλεπτα, αστέριος τώρα. Για να βγάλει κάτι παρόμοιο με τον Στεριόπουλο, από ό,τι έβγαλε ο Γκάρτον, Rattlers με τον Λαζαρίδη προηγουμένως. Δεν υπάρχει κάτι στο δίκτυο των Rattlers. Σταμάτησε το παιχνίδι ο Ντεφ. Κάτι λέει με την γραμματεία εκ νέου. Φυσικώς από εδώ που βρίσκομαι δεν είμαι σε θέση να ακούσω τι ακριβώς υπόθηκε, αλλά παίρνετε όποιο και να ήταν το θέμα να έχει διευθετηθεί. Τρεφάκι στην επαναφορά, το Sky's the Limit. Όλα καλά. Τζάνις, έτσι πιέζει τον Κοζοδάμι, θα πάει αντίθετα από αυτό και ο Γιώργος παραμένει κολλημένος πάνω του. Από την κορυφή, μια ρεψοκίνδυνη πάσα του Κοζοδάμι, δεν θα πάει στον Άσκο. Ψηλό κρεμαστή πάσα. Τελειόπουλος. Τελειόπουλος πέρασε από τον Τζάνι, πέρασε ανάμεσα από δύο, πάει απέναντι σε άλλους δύο, είναι άστοχος Κοζοδάμι, τον rebound. Σπάσα στον Τζάνις. Και σοργώνει το γήπεδο, Νάσκος του διατρίσα το πάρει, θέλει να μπει. Είναι άστοχος τον Τζάνις, τον rebound. Μαρίς που πάνω να δώσει και έμφαση, έτσι να το πω έτσι, ωραία, στα ράτα, να το λιώσουμε, θέλει να μπει. Λες και όποιος κάνει σούτ στο μπάσκετ δεν θέλει να μπει. Λαζαρίδης είναι άστοχο στο airball. Πάνω που κάνω και επικό, ας πούμε. Anyways,
Μπράβο, έχουμε περάσει εκτός και είναι πάλι ο Sky Zelenit 55,5. Την λέξη του ημιχρόνου έχω πάθει μια μικρή ψήγωση με το χρόνο στο δόδο παιχνίδι, αλήθεια είναι. Και σε αυτό το παιχνίδι μάλλον. Τσάνις παρόλα αυτά, κατεβάζει την πίθηση για τους γαλανόλευκους. Νάσκος. Στο low post, στην μπάλα θα χαθεί αστέρι στο εκεί πέρα και έκλειψε και πάλι. Είχε και αυτή η άμυνα για τους Ράτζερς. Καστή πάσα στο Γιόγκλος, ο Βασίλης Τούμπας μέχρι μέσα. Πήδηξε πάρα πολύ ψηλά ο Κοζοδάμις. Και έχουν εντύπωση ότι μόλις έσπασε ένα μπουκάλι από το μινι μπαρ του Έρντο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Ο Βασίλης Τούμπας είναι άνθρωπος στην πρώτη γωνή. Βασίλης Τούμπας είναι άνθρωπος στη δεύτερη κοντά στο rebound. Κοφάκης. Μέσα σκαστή πάσα στη γίνηση ο Τσάνης είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Τέλειος, όλοι λέει ο Στεριόπουλος αναφερόμενοι στην επίθεση. Ο Βασίλης Τούμπας έκανε μια προσπίση Λαζαρίδης τώρα. Ο Στεριόπουλος θα αναλάβει να εκτελέσει την επίθεση 15 δευτερόλεπτα. Είναι για τους Rattlers, θα μείνουν ένα ακόμα κάτι, έχω την εντύπωση. Για τους Καζερίμους στην περίπτωση που εξαλούσαν την επίθεσή τους. Οι Rattlers είναι άστοχος ο Λαζαρίδης, αλλά επιθετικό rebound από τον Βασίλη Τούμπα. Και δεν έχουμε κάτι άλλο στο πρώτο μισό. 21-24, σκορ που θα μπορούσαμε να είχαμε σε τέλος πρώτης περίοδου. Είναι σκορ που έχουμε έρθει από το πρώτο μισό στην αναμέτρηση. Το ντέρμπι καλά κρατήσει στον Ικανίνα. Στην, στο Ερντούμ. Δίναμε τις συνήθειες λοιπόν. Και στη μιλάμε για συνήθεια, οι δύο ομάδες δεν αρέσκονται σε τόσο χαμηλό σκορ. Οπότε για να δούμε ποια θα ευνοηθεί σε μια συνθήκη η οποία ενδεχομένως να είναι counterproductive και για τις δύο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ενέργεια του δεύτερου μισού. Πήρετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, στο Έντομ δηλαδή. Όχι, αυτό το κάνει επίτηδες. Στεριόπουλος, πρώτη πάσα είναι για τον Βασίλη Στούμπα. Καλάθι και φάουλ. Με το καλημέρα βγάζεται μια πολύ εντυπωσιακή φάση η ευκαρπία Rattlers. Στούμπα σε το καλάθι, θα εκτελέσει τις βολές. Πολύ μάλλον. Πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Βασίλης Τούμπας, ο οποίος σε 19 αγώνες με την φανέλα των Ράτλερ έχει σκοράρει 30 πόντους, 88 πόντους, μέσο όρο 20,4. Είναι ο πρώτος σκόρερ των Μόβ. 24 όλα. Μηδενίζει τη διαφορά. Λεβάκης. Τρίπλες, Τσάνης. Πέρασε μέσα και η κρίση από δύο. Καλά μας πήγαινε, φάκης ίδια 3. Σάστοχο τέρμπολ. Επέντες ο Βασίλης Τούμπας. Να έρθουν και από τις ομάδες. Τσάνης έχει 8,3 πόντους μέσα όρο. Από την πλευρά του Sky Zelenit. Για 3 Βασίλη Τούμπα θα βάζει τον εαυτό του. Είναι και αυτός άστοχος με airball. Λυζίες και ενδέχεται να έχει επηρεάσει τους σούτερ των δύο ομάδων. Όλους πάνω κάτω δηλαδή. Τσάνης. Ο Μονόπουλος δεν πήρε αστέριος, είχε πιστά του και έκλεψε. Ο Τριόπουλος μια μακρινή πάσα την έψαξε και την βρήκε στο Βασίλη Τούμπα. Τριόπουλος Λαζαρίδης. Ο αστέριος Τριόπουλος. Ένα screen από τον Βασίλη Τούμπα, η πάσα δεξί hook από τον Λαζαρίδη, άστοχος, ο Μονόπουλος στο rebound. Το Δάμις. Είχε εδώ από τον πάγκο και έχει κάτσει πολύ πολύ ώρα, καμπάσεις τώρα στον πάγκο των Γαλανόρκων. Και ο Δημήτρης Τούμπας στο νούμερο 0. Λιφάκης. Λιφάκης παίρνει τα σκρίνα από τον Παπαδόπουλο. Παραμένει ο Βασίλης Τούμπας πάνω του. Βασίλης έχει μηθεί ελεύθερο σου για 3. Σάθα με την μπάλα πίσω του Δημήτρη Τζίμιτερ Μπάου. Τζέμπλος. Τζέμπλος πέρασε, έχασε όμως τον Τοδάμις. Έκλεψε και τώρα Νάσκος. Παίρνει σε προσωπικό αντίπαλο στο Βασίλης Τούμπας. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Από τον James Τούμπα, δύο θόλο. Αυτός στην πρώτη ο Νάσκος. Και το Δάμις. Ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Sky Zelenit. Τώρα ξαναπέμπει
Τζάκαλος. Τζόπουλος. 15 επίθεση. Πάσα. Υπάρχει παραβάση. Τζόπουλος. Μετά τον Τζίμι. Βλέπω να φέρει όχι. Υπτρέφερο την μπάλα στην κορυφή. Πάλι Σεργιόπουλος. Για τρεις. Έστοχος επιτέλους για τους Rattlers. Επιτέλους τρίποντο. 27-25 προσπερνάνε. Τσάνις. Τσάνις πέρασε ωραία. Πάσα πήγε να βγει στον Επομονόπουλο, αλλά τους χάλασε τα σχέδια ο Σεργιόπουλος. Μπήκε μπροστά και έγκλεψε. Ένα στα 16 τρίποντα για Rattlers. Μόλις το πρώτο έπειτα από 15 άστοχες προσπάθειες αυτό που έβαλε ο Στεριόπουλος. Και ένα στα 10. The sky's the limit. Μιφάκης γυρίσει από την άλλη. Ω, ωραία κίνηση, αλλά στο δοκάρι μπάλα. Θετικό rebound του παίρνει στον Βασίλη Στούπα. Και μη σπάθει υπέρ του ο Ρεφάκης. Στεριόπουλος. Μπάλα για τους Rattlers τώρα. Λαζαρίδης. Πάλι Στεριόπουλος, 3 από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως, είναι άστοχος τώρα airball. Και έχει λυκαθεί από την προηγούμενη προσπάθεια. Ένα στα 17. Νάσκος. Ζητάμε σε ένα jump shoot άστοχο, θετικό rebound από τον Παπαδόπουλο και καλάθι πάλι κανείς και θα έλεγε κάποιος. Υπάρχει στήριγμα. Θα να σκουμπιστεί η μπάλα, το κάνει ο Στεριόπουλος. Δημήτρης Στούπας ήταν πιο πολύτιμος παίκτης από πλευρά των Rattlers στην προηγούμενη ήττα. Στις 28-5 απέναντι στους Airballers. Οι Airballers πήραν την νίκη, by the way, όταν σκοράρει μόλις 3 πόντους στη δεύτερη περίοδο. 3-10 επιμέρους σκορ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στεριόπουλος. Στο 18 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα. Τσίπος με τον νόμενο 0. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα, είναι άστοχος. Μουδάκης. Αυτή πάσα. Νάστος γύρισε και στόχισε. 27-29. Τέλειος. Στεριόπουλος τώρα. Τελέσει πολύ σημαντικό έργο για τους Rattlers και σε άμυνα και σε επίθεση ο Τριόπουλος στον αέρα που πάσε ο Βασίλης Στούπας το νούμερο 0 στους για 3 άνθρωπος ο Τριόπουλος ο Βοδόπουλος το double 0 πάει το rebound Λεφάκη κάνει γύρισε καλάθι και φάουλ που έχει βρεθεί στο Τριόπουλο αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, δεν μετράει το καλά. Βγήκαν οι πόδι από το... από το scoreboard. 3-1 το foul. Τζάνις. Ένα μας κρατάω δίποντο, έχοντας βρεθεί ελεύθερος άνθρωπος. Τελικό rebound από τον Σεργιόπουλο. 6-26 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Φίλης του μας. Πέρασε μέχρι μέσα και φτώχησε. Ο Τζάνις δεν πήγε πάνω του μέχρι τελευταίς πτώσεως. Μεταφορικά ή χειρολογικά. Αφού δεν έπεσε κανένας, πώς γίνεται να υπάρξει, να επέλθει η τελική πτώση. Τζάνις είχε μπροστά και έκλεψε προς τη μην. Ο Τζίμι Στούπας και ο Μεθνός είναι το κλέσιμο και τώρα ο Βασίλης θα αφήσει στο καλάθι. Για το εκ νέου προσπέρασμα των Rattlers και υπάρχει time out που έχουν καλέσει τη Sky's the Limit. 31-29 ήταν τεχνικά σωστό. Επίτα από τα πρόσφατα δρόμενα να καλέσει το time out και με το που βγήκε ελεύθερος ο Βασίλης Στούπας αυτό σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή στιγμή να πάρουν το time out. Sky the limit, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Airdome, στο γήπεδο το οποίο είναι κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη. Έχει ανακοινωθεί προσφάτως. Τσάνις και Sky the limit. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα Λεφάκης άφησε την μπάλα στο καλάθι αέρινος. Καλοκαιρινός, 31 όλα. Το ντέρμπι καλά κρατεί και στα μέσα της τρίτης περίοδου. Στεριόπουλος
Αφήνει το μπάσκετ. Τέριος. Τετριόφυλλος. Υπάρχει κλέψιμο από τον Κοτοδάμι. Πίσω τα μακριά του χέρια. Όλο φωνάζει κάποιος παίκτης που πάει μέχρι μέσα. Πράγματι απέναντι στο μακριό είναι άσχετος. Τώρα θα περάσει εκτός. Είναι για τους Μομ. Στράτες. Ένα φύγει από τον σύμφωνο το νούμερο 0 για 3 από τη γωνία. Έχει το πω από τον Τζίμι. Για το 4-31. Τάνης, 2-19 πλέον για Ράτλες. 1-10 παραμένει για τους Χαϊζελίνης. Παραλίγο το φλέξιμο. Ο Σεβιόπουλος μέχρι μέσα Τάνης έχει βρεθεί. Είναι άστοχος. Πάνω που περάσει εκτός, έχουν σταματήσει να στάρουν τρίποτα οι Σκαλιζελίνοι που δεν τέτοια τι ώρα. Στελιόπουλος. Στη γωνία και πάσα σου για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη άστοχος. Ο Τζίμι επιθετικό ριμπάουντ από τον Βασίλη είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό ριμπάουντ από τον έτερο σούπα με το νούμερο 0. Άστοχος και αυτός κάτω από το καλάθι. Κοντζαδάμις τώρα θέλει να τρέξει. Θα είμαστε μέσα παραλίγο να χάσει. Έχασε από τον Τζίμι, αλλά υπάρχει πόντι. Από τον ίδιο. Τζάνης. Το Τζάνης, Ιστέριος, είχε πάλι μπροστά από αυτόν. Είναι η πολλαπλή φορά που το κάνουν αυτό παίκτες των Ράτλες. Το Τζάνης, ωραία πάσα. Το high-low βγήκε και ο Τζάνης άφησε την μπάλα στο καλάθι για ένα εύκολο δίποντο. Φαινομενικά, 34-33, άψογα mechanics από τους γρανόλευκους και διαφορά στον πόντο, την κίνηση, laser pass η οποία έφτασε στον Βασίλη Στούπα πάρα πολύ ψηλά, πολλοί παίκτες υπάρχει στο rebound. Στο Γιώκουλος έφτασε κοντά σε μια ακόμα τελική assist, την τελική πάσα. Τελική assist, λίγο τείχο κολλό στον τοίχο η φάση μας, λίγο πλεονεσμός, το δάμι. Τζάνης φέρει ένα σκέφτο του Ζαδάμι και βρεθεί πως είναι ελεύθερος. Ο Ζαδάμις παίρνει στον Διόπουλο τώρα, ο οποίος θα του κλέψει την μπάλα, του πήρε την μπουκιά μέσα στο στόμα για να δεν μάθει τι φάει ο ίδιος, άμα θα μπει καλά για τους Ράτλερ. Ένα jump στο καπέναντι του Ζαδάμι, η airball. Παίρνει σε ψηλότερο αντίπαλο. Η ψυχία δεν είναι με το μέρος καμίας από τις δύο ομάδες. Τζάνης. Έχει 33 και την πρώτη περίοδου. Λάσκος, η βάλει πέρα θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα βαστοχίσει το καλάθι. Αστέριος. Στεριόπουλος υπάρχει. Στήριγμα. Τρίτο το 4 λέει η γραμματεία. Βάκη στον πάγκο. Συνεχώς φάουλ που έχει χρεωθεί στον Λάσκο. Στεριόπουλος. Πρέπει να μας πείσει πάρα στην επαναφορά. Κάτω την επαναφορά. Φτάει το καλάθι και παίρνει τον τρίποντο, άστοχος. Μυρική μάχη θα πάρει ο Κουζοδάμις απέναντι στον Σούπα με το νούμερο 0. Κουζοδάμις και το κλέψιμο πάει πολλές φορές και το κλέψιμο στο πιο προς τα όρια του φάουλ. Βγήκε η άμυνα από τον Βασίλη Στούπα, αλλά υπάρχουν βήματα. Τον ίδιο κρίμα, πολύ κρίμα για τους Μόμ. Τζάνης. Τώρα παίρνει εκτός. Καφάσεις την επαναφορά, όπα υπάρχει σφύριγμα. Λαζαρίδης ετοιμάζεται να περάσει εντός μετά από αρκετή αρκετή ώρα. Έχω την εντύπωση. Και υπάρχει time out. Ένα ακόμα. 2.56. Με τη λήξη της τρίτης περίοδου επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μιλάτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν έπειτα από το time out και πράγματι ο Λαζαρίδης έχει περάσει εντός της θέσης του Στούπα με το νούμερο 0. Παίξει αυτός αρκετή η ώρα ερχόμενος από τον πάγκο. Φτάνει. Θα έχει περάσει κάποιο Παπαδόπουλο. Ποιος πάει μέχρι μέσα είναι άστοχος. Σέρμπολ. Σεργιόπουλος στο rebound. Σεργιόπουλος που είναι σλέτσι πονάστος. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Λαζαρίδης.
έχοντα φρέσκα πόδια, φρέσκο μυαλό, λέει λογική. Στεριόπουλο δεν θα πάρει το τρίποντο, 10 δευτερόλεπτα. Πάει απέναντι και στον άσκο, είναι άστοχο. Ο ίδιο φάγεται επιθετικό rebound. Χτυπήσει λίγο απέναντι στον Κοντζουδάμι, έχω την εντύπωση. Τζίμι τώρα λάθο πάσα, έχει ξεχαστεί στο ανοιχτό γήπεδο. Στεριόπουλο. Υπάρχει φάουλ του Νάσκου και είναι το τέταρτο, έχω την εντύπωση. Στον Τζίμι, πάρα πολύ πληθωρική φάση, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Πράγματι, τέταρτο φάουλ το 4 λέει η γραμματεία. Στεριόπουλος στα Mind Games τώρα, τώρα θα πάρει μπάλα. 2-14 για τη λήξη της 3ης περίοδου, καθώς πάει στο Αστέριος. Μία ακόμα στεριόπουλος πάει στο Λαζαρίδης, περιμένει από τον Τζίνι, ωραία, όπα! Σπυρό φάουλ από τον Καφάση, στον Τζιμ, στον Βασίλη Σούμα. Δίνει τα χέρια για γιο τους, αγκαλιάζεται, πολύ ωραία στιγμή. Πολλές. Έχω στυλώσει. Και στόχο στη δεύτερη. 36-33. Προσάμε τρεις. Τεχνικά. Στην πεδοχή. Φτάνει. Άλλαξε την κατεύθυνση, εκκλήθηκε από δύο καφάσεις από τη γωνία μέχρι μέσα, ωραίο χορευτικό, θα πέσει κάτω και δεις πάνω από τον Αστέριο. Τρίτο δικό τους, στην πολλή γραμματεία. Όπως προείπαμε στην αρχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερα insights μία για την άλλη. Στην πρώτη πολύ συμβάση της Σιφάνης. Θα το πει, είναι κακό το δικό του ποσοστό. 2 στις 10 πλέον για Sky's The Limit. Άνθρωπος και στη δεύτερη, 2 στις 11. Συνήθως από το rebound. Τώρα τρέχει ο Ρομπόνι το γήπεδο. Στέκεται και θελή, είναι άστοχος, μάχη για το rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή ο Λαζαρίδης, σαν από μηχανής θεός ήρθε. Τζίμι, έχει μέσα ένα δεξί χουκ, άστοχος, πάρα πολύ ψηλό και τον άνθρωπο στο rebound, θα πέτει στο καφάτι. Στον αντίπαλο. Στη φάση, πάλι θα λυγίσουν μέχρι στην πράξη. Στη φάση, πέρασε μέχρι μέσα, φτάνει σε ένα jump shoot. Συγκράτησε την μπάλα στο δεύτερο χρόνο, αξιδικό rebound. Από τον Παπαδόπουλο και φάουλ. Ήταν δύο βολές. Τελείωσε ο Παπαδόπουλος. Θα σπρώξει την μπάλα. Φτάνεις εκεί που είναι αντίπαλος όμως. Φίλης Τεριόπουλος. Ζαρίδης. Τα 14 όλες στην κίνηση έχει πάρει την μπάλα. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον Καφάση ο Βασίλης Τούπας. Έχει το φάουλ και του Καφάση. Κι άλλες βολές. Ωπα, έπεσα μία στο τρίποδο με το κινητό. Όλα καλά. Έστω στην πρώτη βασική σύμπας. Έστω στην δεύτερη. Φτάνεις. Έρης πέρασε μέχρι μέσα Παπαδόπουλος. Στα 15 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Παίρνει στον Αστέριο. Είπα πολλές φορές μέχρι μέσα στο Αστέριο την φάση ομολογουμένος. Τέταρτο φάουλ στον Αστέριο.
πρόσωπο στο νούμερο 0 του λέει να περάσει εντός τη θέση και έχω την εντύπωση. Πάλι βόμπα. Τζίμι κάτι λέει στην γραμματεία. Ό,τι μπορώ να καταλάβω, πράγματι το φάουλ έχει κρατήσει τον Αστερίο. Είναι και μακριά πάνω θέμα, με δεν ακούω. Ο Σύριος περνάει στον πάγκο. Και ο Σύμπος με το νούμερο 10 στη θέση του. Βατόπουλος. Άστοχος. Στη βολή. Βασίλης Τούμπας. Είναι μαναφορά. Ένα λεπτό ακόμα τώρα θα πάρει στο δύο πλούς την μπάλα. Τελευταίον τον Λίγκ Τούμπας. Θα σου πάσα Βασίλης Τούμπας μέχρι μέσα. 40-35. Στην θέση τελική. Και δίνει αέρα 5 πόντων στην ομάδα του λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ζάνης. Δεδάμιση ο Μυρτιάς μάχης και πάλι. Γυρίσει, κρατάει στο στερό πανέμορφο στο Λαζαρίδη. Ο Φάσης γύρισε πανέμορφα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 40-37. Σιριόπουλος. Σιριόπουλος παίρνει στο Λαζαρίδη για να τον εκμεταλλευτεί. Βασίλης Τούμπας πάει πίσω του τώρα, σκαστή πάσα πήγε να βγάλει ο Λαζαρίδης. Από την κλειδαρότρυπα πέρασε με κάποιο τρόπο στο Βασίλη του Παλά, έχασε το σούρτο κόμπρος καλή άμυνα από τον Καβάση. 7 δευτερόλεπτα τώρα Καταδάμης. Φτάνεις να τζάψω το άστοχο αρχιδικό ριμπάντο από τον Καταδάμη. Μάχη είναι ο Ζήμικ πέρα το μετρήσει, αν μπει άστοχος. Και ο Καταδάμης 40-37. Τελικό σκορ που έχουμε στην τρίτη περίοδο στη λήξη αυτής. 30 αγωνιστικά λεπτά έχουν μόλις συμπληρωθεί. Γίνονται τα απαραίτητα scoreboard και ζητήσονται τα foul στην τέταρτη περίοδο. Όλα θα κρυφθούν σε αυτή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για την τέταρτη και τελευταία περίοδο της κανονικής περίοδου. Οι δύο ομάδες είναι head-to-head σε πάνω κάτω όλο το παιχνίδι. Είχαν ξεφύγει κάποιες φορές. Και οι δύο έχουν σε momentum και σε score. Και το δάμι πρώτη κατευθύνη για το Sky's the Limit. Είναι άστοχος. Μπαρτσίνο είναι περασπιτός. Παραμένει για το CCL. Ζωτάμις. Στα 12 δευτερόλεπτα. Βάλει πλάτη στο Λαζαρίδη. Γυρίσει με δεξίχου και εύστοχος. 40-39. Στεριόπουλος. Παίκτες λέει ο Καφάσης από τον πάγκο. Πρέπει από τον Στούπα το νούμερο 0. Αστήρις κάθε στον πάγκο, θέλω να σκορδωθεί με 4 φάουλ. Για 3, Τζίμι είναι άστοχος, Παπαδόπουλος στο rebound. Ζωδάμις τώρα. Στο Ζωδάμις ο οποίος έχουν εντύπωση ότι από όταν μπήκε στο παρκέ δεν έχει ξαναβγεί. Φτάνει σε ένα τζαμπ και δεν έστοχος. Στεριόπουλος. Άλλαξε με τον Βασίλη Στούμπα. Δημήτρης πήγε να βγάλει μια πάσα, έκρεψε ο Τσάνης και τώρα τρέχει ο Λαζαρίδης. Δεν θα δούμε. Έχει μέσα πήγε για το κόψιμο, δεν έκανε το πάλι ο Λαζαρίδης και έβγαλε την άμυνα με κάποιο τρόπο. Και από πίσω του σαν νίντζα δεν κατάφερε να φέρει ο Τσάνης. Στεριόπουλος. Βασίλης στα 15 σου για 3 στον Μπουμπουνάι. Είναι άστοχος στο κριτικό rebound από τον Δημήτρη Στούμπα με το νούμερο 0. Στην κλεισία από 2 έβγαλε την πάση στο Λαζαρίδη και αυτός κλεισμένος από 2. Τζίμι έχει μέσα με το αριστερό. Δεν έχουν πάρει το σούτ, το πήρε με το δεξί. Έχει μέσα το κριτικό rebound. Και καλάθι. Από τον Δημήτρη Στούμπα. 42-41, Τσάνης.
Μαρουφάκη κάνει στην κίνηση τώρα αυτός μια κίνηση. Ο Κοντζοδάμις είναι άστοχος. Έχει γυρίσει. Αγρέντε σε δύο, έτσι πάω δεν πήρε ο Λεφάκης. Θα λέει τώρα με το ρεφ. Δεν θα σε χυθεί. Στέκεται στον αέρα και τελείνει άστοχος. Ας βρώξει την μπάλα και αυτός και αντίπαλός του. Και Διόπουλος. Για τρεις. Άστοχος. Κοντζοδάμις ο rebound. Δεν έχουμε φάουλ ακόμα στην τέταρτη περίοδο. Ο Ρόμπλος κατεβάζει την μπάλα. Δάσκος. Για να δούμε αν θα ανοίξει τον δασκό του αιώλου. Pun intended. Στα δευτερόλεπτα φτάνει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Δίνει το rebound. Άλλαξε τον Λαθαρίδη και επέστρεψε την μπάλα. Σε πανέμορφο teamwork που έκανε δυο τους παρά το γεγονός ότι υπήρχε micro deflection από τον Κοντζοδάμι. Δεν κατάφερε να κλέψει. 44-41. Κοντζοδάμις, ωραία πάση στον Παπαδόπουλο. Οι δύο ψηλοί συνεργάστηκαν άψογα. Ένα ακόμα καλάθι για τους Sky The Limit χωρίς ιδιαίτερο κόπο φαινομενικά. 44-43. Το derby καλά κρατεί. Ακόμα, Λαζαρίδης. Πήγε ένα υπόγειο lay-up, δεν θα το δικαιώσει, έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Πάλι που έχει χρωθεί στον Κοντζοδάμι. Time out. Μπορείς να ευχαριστούν έπειτα από αυτό. 44-43. Για να δούμε αν θα δούμε αλλαγές στις τακτικές. Τι όμως που πάει, μας παράτησε. Δεν μας αγαπάει πια. Δεν πειράζει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν. Στο τουέντο με έχει επιστρέψει και ο βασιλιστής μας. Δεν μας παράτησε τελικά, εξακολουθεί να μας αγαπάει. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Αστείευουμε προφανώς. Λαζαρίδης. Είναι στις βολές. Αστείευουμε, δεν είναι ότι μας πλησί. Τέλος πάντων, άστοχος την πρώτη. Μου φέρνει τη ζέστη, με έχει βαρέσει κατά κουτελά. Η αλήθεια είναι άστοχος και στη δεύτερη ο Λαζαρίδης. Κοντζοδάμις στο rebound. Λέει στον Ζάνη να πάει εκεί πέρα που πάει, δεν θα του δώσει την μπάλα στην πρώτη φάση. Είναι στη δεύτερη, σε τρίτη στον Κοντζοδάμι. Έκανε την κίνηση ο Τάνης, δεν πήρε μέσα στη τραγιότητα, είχε κλειστεί καλά. Νάσκος. Ένα ακόμα floater δεν θα το δικαιώσει αυτή τη φορά, δεν θα περάσουν μπροστά. Η Sky's Limit και πάλι. Διόπλος παραλίγο να χάσει το κέντρο. Κοντζαρίδης. Πάλι Στεριόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Λέιζερ πάσα, Βασίλης Τσούπας στέκεται και εξελίκ κάτω από το καλάθι. 46-43. Τσάνης. Παπαδόπουλος. Πάλι Τσάνης πέρασε από δύο ωραία πάσα στον αέρα. Δάσκος κάτω από το καλάθι, φυσικό ριμπάντο από τον ίδιο και ξανά από τον Παπαδόπουλο, ούτε αυτό στο καλάθι. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο έχει βρυγεθεί μπροστά από το Λεφάκη ο Βασίλης Τσούπας. Φοβίζει πάνω στο καλάθι, 48-43, ξαφνικά μπροστά με 5. Είμαι ανάμεσα στο να πω έχει βρεθεί και στο έχει βγει. Είπα κάτι ενδιάμεσα, έχει πέσει κάτω από τον Κοντζοδάμι ο αντίπαλος. Σηκώνει ο φάουλ. Την σηκώνεται όλα καλά. Φίλιξης για τρεις, έστοχος! Μιλάει την κρίσιμη ώρα, 91-43. Διαφορά στο σύν 8 σε ένα πάρα πολύ κομβικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού σημείο χρονικά. Έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου, Λεφάκης. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι γαλανόλευκοι. Εμπέρνεται στο Βασίλης Τουμπά. Θα στυπάσω στο διατρίς, πρέπει να μπει από τον Τζάνι. Είναι άστοχος όμως, επιθετικό rebound ο Παπαδόπουλος. Ήταν εκεί σε αυτή τη φάση, έχει κλειστεί από δύο, δεν πήρε το φάουλ που ζήτησε. Λαζαρίδης. Λαζαρίδης, κίνηση. Τζίμι αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Διψήφια διαφορά. Για πρώτη φορά η Ευκαρπία Ράντλερ στο συν 10. 4-25 ακόμα, 0-2 ονοματικά. Και
time out που έχει καλέσει πάντως τον Ράτλερ. Τρέμασε πολύ λίγο, είναι δε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Έρντον. Φέρετε από το time out. Πάμε 10 πόντους οι Ράτλερς. Time out είχε δείξει ωραίες τον πάγκο των Ράτλερς. Τι κάνεις, καταρχή έπειτα από το time out είναι για τους Κάις δεν είμαι τώρα. Στον πια 3, θα έχεις είναι άστοχος. Έχουμε και ένα μικρό φίλο στη μετάδοση εδώ πέρα. Ένα έντομο, ένα ζωήφιο το οποίο δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι, είναι πολύ μικρούλι. Είναι πάνω στην πρίζα, Στεριόπουλος. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό. Έχασε την μπάλα. Τσάνης. Στη γωνία ο Λεφάκης, από εκεί που έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά το τελευταίο καιρό, στους για τρεις άστοχες καφάσεις από την κορυφή. Για να δούμε αν θα ζήσουν ή θα πεθάνουν με τα τρίποντα Σκάις δε Λίμιτ. Στυλιόπουλος, ο Ζαρίδης, ο Στέριος έχει περάσει εντός, πέσει με 4 φάουλ, το ρισκάρουν οι Ράθλεμπς. Για 3, δεν θα μπει χαριστική βολή για τον Τζίμι. 33-43 παραμένει, 3-35, υπάρχει χρόνος για τους Σκάις δε Λίμιτ. Σίγουρα, είναι δεδομένο αυτό. Τσάνης. Κλέψιμο. Σαν goalkeeper ο Στεριόπουλος. Καστή πάσα Λαζαρίδης. Είπε όχι στην προηγούμενη φάση, γύρισε ο Λαζαρίδης, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Τον σπρώξει την πάρα μας, είναι στην πάσα, αλλά εκεί που είναι ο Νάσκος. Και... πάω χαμηλά. Ο Νάσκος είναι άστοχος. Ενδεχομένως δεν ήταν πάσα με κάποιο τρόπο αυτό. Τον Παπαδόπουλο έχει κλειστεί από δίκτυα αυτός κάτω από το καλάθι και πάλι άστοχος. Η μπάλα περνά εκτός. Και για να βγάλει μια κομπίνα και έχει πέσει κάτω ο Νάσκος. Δύο παίκτες κάτω έχει συγκρατήσει ο Τζίμι και θα υπάρξει τζάμπολ ή φάουλ. Τζάμπολ έχει δώσει ωραία. Τζίμι δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει κάτω. Και ευτυχώς δεν έχει τη μόνη φορά, την προηγούμενη που έχει σηκωθεί. Όλα καλά. Τραβάμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σε δύο πλούς. 2-52. Συν 10 συν κατοχή για Ράτλερς. Σε δύο πλούς. Στην πάσα. Δίνει στο Βασίλη, έκανε δύο παίκτες, θα κλείσουμε τον Λαζαρίδη και έτσι έχει βρεθεί ελεύθερος ο Βασίλης. Το Βασίλη είναι άστοχος όμως. Τσάνι στο rebound, Νάσκος. Πάει μόνος του με το ένα χέρι άστοχος, επιθετικό rebound. Αυτό Τζάνι έχει κλειστεί από δύο πάρα πολύ καλά, ένα fairway άστοχος, επιθετικό rebound. Και πάλι το δίνει με τα μπλοκ, κόπηκε από τον Λαζαρίδη. Το Βασίλη του Μπας, θα ρίξει πάση, πάει από πίσω του ο Τζάνις. Του Μπας, τέλειος. Βρει κάποιο χώρο, ο Βασίλης Τούμπας πήρε την μπάλα παρά το γεγονός ότι ο Τζάνις έκανε χιλιότερες προσπάθειες για το κλέψιμο. Ζήτησε ο Στέριος και βρεθεί ελεύθερος, τώρα πήρε από τον Λαζαρίδη, ενώ δεν είναι ελεύθερος. 2 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστεί ένα λέει αμπιπόγιο άστοχο. Το δάμε στο rebound. Ο Τζάνις ο οποίος τρέχει, ωραία πάσα Τζάνις, έχει τελείσει το φάουλ. Από τον Βασίλη Τούμπα ενδεχομένως η πάση που έβγαλε ο Τζάνις θα ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι χρειαζόταν. Έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο, 1.47 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. 2-2 ομαδικά. 93-43 έχει κολλήσει το σκορ αυτό. Και αρχιστεί η ώρα, υπάρχει κλέψιμο. Με προσπάθεια από το Στούπα, το νούμερο 8. Θέλω να φάει εδώ στο λογικό χρόνο και πολύ καλά κάνει. Ροκανίζει τον χρόνο η Ράτλερ. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος μόνος μέχρι μέσα, στέκεται, το σκέφτηκε, εκτέλεσε γιατί όχι. Συν 12 πλέον οι Ράτλερς, 55-43. 1,5 λεπτό ακόμα.
φτάνεις για τρεις τάσκος. Ούτε τώρα η μπάλα θα περάσει εκτός. Πάνω από το ταμπλό. Καζαρίδης Λιόπουλος. Βέβαια στον Άσκο. Καζαρίδης τώρα. Και το κλέψιμο Άσκο δεν κατάφερε. Για τρεις έχει αυτοπεποίθηση. Είναι άστοχος ο Στερλιόπουλος. Και φάξει το rebound. Άσκος πέρασε και κοιτάξει στο ανοιχτό γήπεδο. Επιτέλους σκορ. Για τους Sky's The Limit 54, 55, 45 διορθώνω. Και φορά στις 10 του Γιλούς Λαζαρίδης. Κάνει σχετική χειρονομία, θα περιμένει. Και στην παίκτη του πήγε το κλέψιμο, ο Παπαδόπουλος δεν το κατάφερε. Στέριος ψάχνει μια πάσα στην γωνία, Βασίλης Τούμπας, σούτ για 3, όχι. Λαζαρίδης, σούτ για 3, ναι. Χάστοχος ο Παΐδης, με πληθυντικό λοιπόν, και θα δάμεις, θα πάρει δέτη ένα ακόμα αμυντικό. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Επιστροφή στις νίκες λοιπόν για τους Rattlers. Σουτ για 3, Στάσκος. Άστοχος. Πέρα θα περάσει εκτός. Στέριος. 3,2 τώρα όλα για τους Rattlers. Για να μας εκτελέσουν την επίθεση. Παίκτες αρχίζουν να αλληλώσουν, χαίρονται. Για τις φανέλες. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αφήσει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου ο Στεριόπουλος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 55-45 θα είναι το τελικό σκορ. Πράγματι έπρεπε να δούμε μήπως έπαιρνε καμιά τελευταία προσπάθεια ο Ζωδάμις. Τελικό σκορ λοιπόν, 55-45, επιστροφή σε συνέχεια για τους Rattlers. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε χαμηλό σκορ, είχε αρκετά μεγάλη αστοχία και από τις δύο ομάδες. Τελικά κατάφεραν οι Rattlers στα σημεία που ήταν σημαντικά για αυτούς να υπερισχύσουν στο τέλος και να πάρουν τη διψήφια διαφορά σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι head-to-head σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτού, σχεδόν σε όλο. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται την συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το κοκκικό υλικό. Ευχές και όμως στη συνέχεια να έχετε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Έχει έρθει καλοκαιράκι, μπασκετάκι, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Γεια σας!